Ρημουλκήθηκε στο λιμάνι του Αστακού το πλοίο Euroferry Olympia, στο οποίο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά τα ξημερώματα της Παρασκευής, βορειοανατολικά της Ερικούσας, κατά την εκτέλεση του δρομολογίου Ιγουμενίτσα Πρίντεζη. Στο λιμάνι του Αστακού βρίσκονται συνολικά 64 στελέχη της προσβεστικής υπηρεσίας, μεταξύ των οποίων πυροσβέστες της 5ης και 6ης ΕΜΑΚ. Εκτός από το επιχειρησιακό μέρος, προβληματισμό προκαλεί στους φορείς της Αιτωλοακαρνανίας η επιλογή της κυβέρνησης να ρημουλκηθεί στο πλατηγιάλι το πλοίο, επισημένοντας τους κινδύνους μόλυνσης από πιθανή διαρροή καυσίμων και άλλων υλικών που μεταφέρει το πλοίο. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, Παναγιώτης Τσιχριτζής, ανέφερε ότι αν φύγουν από την δεξαμενή τα καύσιμα, θα υπάρξει τεράστιο οικολογικό πρόβλημα. Λυπάμαι που δεν υπάρχει καμία αντίδραση από πολίτες που διαμαρτύρονταν στο παρελθόν για οποιαδήποτε επένδυση στο πλατηγιάλι, είπε με νόημα ο Παναγιώτης Τσιχριτζής. Κοιτάξτε, είναι λυπηρό το θέμα του ατυχήματος και θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, ιδιαίτερα για ανθρωπιστικούς λόγους και όχι για κάποιον άλλον. Το δυστύχημα είναι ότι μας φέρνουν ένα καράβι το οποίο έχει πρόβλημα, γιατί αν φύγουν από τις δεξαμενές τα καύσιμα και τα λάδια και όλοι αυτά που χρησιμοποιούνται για την κίνηση, θα υπάρξει τεράστιο οικολογικό πρόβλημα στην περιοχή και γι' αυτό το λόγο δεν το δέχτηκαν ούτε το λιμάνι της Ιγουμενίτσας ούτε το λιμάνι της Κερκίδας και βρήκαν μια ευκαιρία να το φέρουν εδώ. Και λυπάμαι που δεν είδα και καμία αντίδραση από τους αυτούς οι οποίοι αντιδρούν μονίμως σε άλλες μορφές επενδύσεων οι οποίες θα βοηθούσαν πάρα πολύ τον νομό και τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι θα υπάρξει, εάν έχουμε κάποιο ατύχημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί όπως πρέπει να ξέρετε, το καράβι αυτό θα μείνει για πολλά χρόνια στο συγκεκριμένο χώρο και ενώ εμείς υποτίθεται οι φορείς εκεί της περιοχής ενδιαφέρονται για ανάπτυξη του τουρισμού και ανάπτυξη του λιμανιού σε μια κατεύθυνση τουριστική, εντός εισαγωγικών το λέω, θα έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστια άλλα προβλήματα. Απλώς θα έλεγα ότι για ανθρωπιστικούς λόγους, σαφέστατα, θα πρέπει να αποδειχθούμε την μεταφορά αυτή. Η ρημούλκηση του φλεγόμενου πλοίου στην περιοχή του λιμανιού του Αστακού ενέχει κινδύνους σε περίπτωση διαρροής καυσίμων, διότι η δημιουργία πετρελοκυλίδας θα υποβαθμίσει τόσο το θαλάσσιο περιβάλλον, όσο και την παράκτεια ζώνη. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι η περιοχή αυτή είναι το εσωτερικό αρχιπέλαγος του Ιωνίου, καθώς και οι Εχινάδες νήσοι που αποτελούν τόσο περιοχές Natura, όσο και οι Εχινάδες νήσοι που βρίσκονται έξω ακριβώς από το λιμάνι του Πλατηγιαλίου, περιοχή του Εθνικού Πάρκου Τιμεθαλασσών Μισολογγίου Ατολικού. Με έχει διαβεβαιώσει ο Δήμαρχος του Σιρομέρου ότι υπάρχουν διασκορπιστικές ουσίες και φράγματα για την αποφυγή μετάδοση της πετρελοκυλίδας. Θα ήθελα επίσης να σας πληροφορήσω ότι στον χώρο του λιμανιού, υπεύθυνοι για τη διαχείριση μιας πιθανής πετρελοκυλίδας είναι τόσο το Λιμενικό Ταμείο Ξερομέρου, όσο και η εταιρεία Aquaport που διαχειρίζεται το λιμάνι. Χρειάζεται όλοι μαζί να προστατέψουμε το περιβάλλον, είναι ένα δημόσιο αγαθό και ο φορέας διαχείρισης έχει τις επικοινωνίες τόσο με τον Δήμαρχο Ξερομέρου, όσο και με το Λιμεναρχείο Μισολογγίου. Επίσης, σήμερα θα στείλει έγγραφο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, συγκεκριμένα στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, όσο και στη Διεύθυνση Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών, για να έχουμε μια αποφυγή περαιτέρω φαινομένων που θα υποβαθμίσουν το θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής, που είναι πολύ σημαντικό στη βιοποικιλότητα. Άλλη μια φορά όμως μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι την Αιτωλοακαρνανία, το Αγρίνιο, το Πλατηγιάλι μας θυμούνται μόνο όταν υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, για να το λύσουν κάπου εδώ. Πραγματικά, μάλλον μας θεωρούν παραπεταμένους. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, όταν θέλουν κάτι να το πετάξουν από πάνω τους, μάλλον το στέλνουν στους Αιτωλοακαρνάνες. Να ζητήσουν συγγνώμη για πολλά πράγματα.